Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Πρίτανη, ο Πρωθυπουργός σήμερα με μια συνέντευξη στην εφημερίδα Τα Νέα και σε άρθρο του στην εφημερίδα Αγορά, στην ουσία λέει ότι θα μειώσει τους φορολογικούς συντελεστές. Και η πρώτη ερώτηση που θα ήθελε να κάνει κάθε καλόψος πολίτης είναι γιατί αυτά που λέει και υποστηρίζει τώρα ότι τα κάνει ο κύριος Πρωθυπουργός δεν τα έκανε το προηγούμενο διάστημα. Μα νομίζω ότι ο καθένας μας καταλαβαίνει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στην οικονομία μας όπου για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια μπορέσαμε να επιτύχουμε αυτό που θεωρούσαμε ακατόρθωτο, δηλαδή να ζούμε με τα χρήματα που κερδίζουμε. Έχουμε με λίγα λόγια πρωτογενή δημοσιονομική ισορροπία. Αυτό μας δίνει μια ασφάλεια και μας αφήνει την ελπίδα ότι η οικονομική ανάπτυξη, την απαρχή της οποίας την βλέπουμε πλέον την κοινωνία μας, την οικονομία μας, θα συνεχιστεί και αυτό μας επιτρέπει να ελαφρύνουμε τα βάρη τα οποία μας έχουν φτάσει στο σημείο να μην μπορούν πλέον οι άνθρωποι να αναπνεύσουν. Είναι λοιπόν πολύ λογικό να αναγγέλει ο Πρωθυπουργός αυτή την ώρα τις μειώσεις της φορολογίας, οι οποίες στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα της οικονομίας. Κύριε Φορτσάκη, δεν είναι μια παροχή προεκλογική, μια υπόσχεση προεκλογική αυτή η δέσμευση του Πρωθυπουργού? Γιατί θα περάσουμε και στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος και αυτό στα πλευρά του. Την τελευταία εβδομάδα, θα λέγαμε, πριν τις εκλογές, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια και από την πλευρά των παροχών και δεσμεύσεων. Δεν είναι μια προεκλογική παροχή. Ο χρόνος της εξαγγελίας συμπίπτει με το χρόνο της εκλογής. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η εξαγγελία δεν θα γινόταν ούτως ή άλλως. Η οικονομία έχει φτάσει σε ένα σημείο που μπορεί λογικές παροχές, όπως μειώσεις στους συντελεστές φορολογίας, όπως αυξήσεις μικρές στις συντάξεις, αυξήσεις στους μισθούς, να μπορούμε πια να τις αντιμετωπίσουμε με ρεαλισμό. Όμως προσοχή. Όλα αυτά πρέπει να γίνονται έχοντας στο νου μας ότι πρέπει να έχουμε από πίσω πραγματικά στοιχεία που να τα δικαιολογούν, διότι διαφορετικά οι παροχές θα είναι παροδικές. Αυτές οι παροχές τις οποίες αναγγέλει η Νέα Δημοκρατία έχουν χαρακτήρα μονιμότητας, διότι βασίζονται στην αλήθεια της οικονομίας. Μάλιστα.